καλό απόγευμα. Χρόνια σας πολλά και ελπίζω να ήταν όμορφα, γλυκά, ζεστά, συναισθηματικά τα Χριστόγεννα γιατί αν υπάρχει κάτι που αλλάζει τη διάθεσή μας... Καλό απόγευμα και χρόνια σας πολλά. Ελπίζω να είχατε όμορφα Χριστούγεννα, γιατί ό,τι μετράει και ό,τι αλλάζει τη διάθεσή μας, δεν είναι τίποτα άλλο από τα δείγματα αγάπης και ζεστασιάς. Σίγουρα, την ώρα που καθίσαμε στα τραπέζια μεταξύ μας, βγήκαν και κάποια μαχαίρια και κακίες, αλλά είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο αν μας την πούν, αν μας πούν δηλαδή μια τάκα έτσι λίγο τσουχτερή, λίγο φαρμακερή, ε, θέλοντας να αλλάξουν ουσιαστικά την διάθεσή μας ή θέλοντας, ε, επί τη ευκαιρία που είμαστε εκεί, να μας τριμώξουν. Τώρα το θέμα είναι, θα κάνουμε το δικό τους χατήρι και θα αφήσουμε αυτή την περίεργη διάθεση αυτών που μέσα από όλη αυτή την υπέροχη δημιουργία της ζωής βλέπουν μόνο τις ασκήμιες και τα προβλήματα. Θα εγκλωβιστούμε και εμείς σε αυτούς που πάψαν να πιστεύουν στον εαυτό τους και στα όνειρά τους. Θα ακολουθήσουμε την πορεία αυτών που παραδίδονται και ε, δημιουργούν ε, δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Σε αυτούς που επιρρύπτουν την ευθύνη στους άλλους, στην υποτιθέμενη μοίρα. Ή θα κοιτάξουμε να αρπάξουμε, να αδράξουμε τις ευκαιρίες. Εμείς έτσι κι έχουμε... Ε, έτοιμα για σας δύο εκπομπές, στις οποίες αναλύονται τα υπέρ και τα κατά των ευκαιριών που δίνονται σε αυτή τη χρονιά. Η αστρολογία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να σας λέει ποιες πόρτες κλείνουν, ποιοι διάδρομοι στενεύουν... Και ποια παράθυρα ανοίγουν και καμιά φορά αυτά τα παράθυρα ανοίγουν διάπλατα στη ζωή. Χρειάζεται όμως και πιστή και φαντασία και δημιουργικότητα και μια στάλα κατανόησης και καλοσύνης που θα πρέπει να πηγάσει μέσα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλήμον μονον έχουμε ξεχάσει πως ήταν να είμαστε νέοι. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγαλύτερε ηλικίε είναι πιο φτωχικέ, πιο στερημένε. Εμεί όμω δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Παλεύουμε για το δικαίωμα των ανθρώπων να χαίρονται, να ερωτεύονται σε οποιαδήποτε ηλικία, να έχουν το δικαίωμα ανεφόβου και κριτική να ρωτάνε αυτά τα οποία θέλουν, να απολαμβάνουν τη ζωή και να προσπαθούν να καταλάβουν την θέση των άλλων ανθρώπων. Οι παγωμένοι άνθρωποι είναι εγωκεντρικοί. Οι ανέραστοι άνθρωποι είναι εγωκεντρικοί. Οι μοναχικοί άνθρωποι είναι εγωκεντρικοί. Αν αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σα, δεν αφήνεται χώρο να σα αγαπήσει κάποιο άλλο και απλά ζητάτε από κάποιον να γίνει υπηρέτη των δικών σα επιθυμιών. Όλα αυτά διαπιστώνονται με ένα λίγο έντονο τρόπο αυτό το διάστημα και μας καθοδηγούν προς μια άλλη διαδικασία και προς μια άλλη πορεία να διαλέξουμε ανθρώπους που έχουν επαφή με το φως, έχουν επαφή με την αισιοδοξία. Ανθρώπους που έχουν ζήσει τον πόνο και έχουν δοκιμαστεί και έχουν καταφέρει να εφεύρουν χιλιάδες λόγους για να σηκώνονται κάθε μέρα από το κρεβάτι τους, να χαμογελούν, να παρασύρονται από τη μαγεία των Χριστουγέννων, τη μαγεία των μικρών παιδιών, τη μαγεία της αθωότητας, η οποία εξαγνίζει τον πόνο και τη δυστυχία από τη ζωή μας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτά τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτόν τον χρόνο ο οποίος έρχεται είναι ένας χρόνος που είτε το θέλετε είτε όχι, θα θυμηθούμε τα παλιά χαμένα όνειρά μας και ή θα τα θάψουμε για πάντα ε, σηκώνοντα τα χέρια ψηλά και διατυμπανίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί καλύτερο ή θα βρούμε τον τρόπο να είμαστε με κάποιους που είναι καλύτερα από μας, να γίνουμε και εμείς καλά και να ζήσουμε ακόμα καλύτερα. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή θαύματος είναι μια εποχή συμβολική που ξυπνάει μέσα μας την ελπίδα. Που μας κάνει έστω και για λίγο να ξεχάσουμε αυτά που μας ενοχλούν και να δούμε την χαρά που υπάρχει γύρω. Και πιστέψτε με, είναι κολλητική η χαρά. Και όταν τη μοιράζεσαι, γι' αυτό και οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι ή ερωτευμένοι, σου λένε και σου ξαναλένε τα ίδια πράγματα. Γιατί τα ξαναζούν, γιατί τα νιώθουν, γιατί αυτό γεννάει μέσα τους τεράστια ποσοστά θετική ενέργεια που διώχνουν του φόβου, τι αρρώστιε και όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Διαλέξτε αν θα ζήσετε ή αν θα είστε λίγο ή πολύ φοβισμένοι, τρομαγμένοι και κυνηγημένοι περισσότερο από του φόβου σα ή του φόβου μα, να τα πούμε πιο σωστά, γιατί όλοι μα φοβάμαστε. Φοβόμαστε. Το θέμα είναι πώς αφήνουμε αυτό το φόβο να μας κυριεύσει. Πάμε παιδιά στις γρα... τηλεφωνικές μας γραμμές. Η Αφροδίτη έχει μπει στον εγώ καιρό, υπάρχουν πολλά πρέπει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να διαμαστηριθούμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να καυστηριάσουμε αυτό το μπούλινγκ που δεχόμαστε. Και πάμε να δούμε ποια είναι η σημερινή μας πρώτη τηλεθέατρια. Η Ανθή. Καλημέ... Καλησπέρα, Ανθή, και χρόνια σου πολλά. Χρόνια, μου, χρόνια πολλά. Πώς ήταν τα Χριστούγεννα οικογενειακά, Πολύ ωραία. Αυτό ήτανε. Ναι. Στο σύνολο, πολύ ωραία. Ανθή μου, από πού με παίρνει τηλέφωνο. Από τη Λεμεσό. Οκ, okay, πρωτοστατούμε λοιπόν πάλι ναι. και θέλεις να δούμε Θέλω τι. Θέλω να δω για την κόρη μου, 2 ε, ναι. του Δευτέρου του 92, ε, 4 και 30 το απόγευμα και για το παιδί της... Δεν μπορώ ε, να διασταυρώσω, α, το α, έχω εξηγήσει. Τάξη, όχι, όχι. Ε, αυτό που σου λέω ότι έχεις ένα κορίτσι έξυπνο, ανεξάρτητο και εργατικό... Είναι όμως μία προσωπικότητα που είναι έτσι δεσπόζουσα, δηλαδή επιβάλλει πράγματα πολλές φορές στους άλλους ανθρώπους και επιβάλλει και στους υπόλοιπους. Ναι. Το άγχος της είναι παραγωγικό και την σπρώχνει σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό να προχωρήσει. Ο οροσκόπος της το λέει όταν λέει ότι τα πράγματα εξελίσσονται με ένα όμορφο τρόπο. Ναι. Ο σύντροφος της τι ζώδιο είναι? Α, δεν έχει σύντροφο. Δεν μου πες για τα γόρη της. Ναι, αλλά δεν είναι μαζί. Το ότι δεν είναι μαζί, θα το δούμε. Τι ζώδιο ήταν αυτός? Α, δεν Ωραία. Εγώ, Αδεξτερ. αν με ρωτάς, ο λόγος που δεν είναι μαζί, είναι ότι η κόρη σου δεν είναι διακριτική στον τρόπο που ελέγχει μερικά πράγματα. Και είναι πάρα πολύ πισματάρα Θα μπορούσε να του κάνει κριτική παρουσία άλλων ανθρώπων, ή θα μπορούσε να του περάσει το μήνυμα ότι πάει κατευθείαν για γάμο, για σοβαρό σκοπό, για όλα αυτά. Και αυτό ξέρεις, στα γόρια τα νεαρά δεν είναι η απόφασή τους. Δεν είναι αυτό το οποίο ψάχνουν. Και από την άλλη πρέπει να δεχτείς ότι δεν υπάρχει και εμπειρία από την πλευρά του κοριτσιού σου να αντιμετωπίσει τα δύσκολα πράγματα. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι γυναίκες σε αυτή τη χώρα, είναι ότι οι άντρες δεν θέλουν αφεντικά, δεν θέλουν μανούλες. Θέλουν γυναίκες. Η γυναίκα έχει τον άζη τη, το σκέψο τη, τον τρόπο τη να πει τα πράγματα. Η δικιά σου είναι εκπληκτική στο επαγγελματικό τη, στα συναισθηματικά τη όμω. Το άγχο τη, η μουρμούρα τη, η πίεση των πραγμάτων χαλάει τα πράγματα. Την ξέρει καλά, την κόρη σου. Τι ξέρω. Τα κάνει αυτά που συζητάμε. Ε, ναι. 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 Σε αυτή την ηλικία και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, οι άντρε φοβούνται τι δεσμεύσει αν ε, θίγουν. Φοβούνται να παντρευτούν στα σπίτι. Το αγόρι τη θα ήθελε για γάμο, ό,τι λέτε. Τι θα έκανε. Το αγόρι τη, είπε, θα ήθελε να γράψει. Δεν κάνει γάμο μαζί. δείχνει να ήθελε γάμο μαζί τη. Α, ναι. Έτσι, ναι, ναι. δεν θέλει. Ναι. Και είναι λογικό, γιατί η ηλικία σημαίνει δύο πράγματα. Και θέλω να τα θυμηθεί και να βάλει το χέρι στην καρδιά. Παντρευόμαστε σε μια ηλικία γύρω στα 25 και αρχίζουν. Ναι χρέη, σπίτια, δάνεια, παιδιά. Πότε θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, Βλέπεις ναι. λοιπόν ότι σωπαίνεις και εσύ. Ναι, ε, μα υπάρχει ένα μωρό. Το ε, ότι υπάρχει ένα μωρό γλυκιά μου δεν δένει τίποτα. Δυστυχώς οι άντρες βλέπουν τη ζωή πολύ διαφορετικά. Ναι. Έτσι. Είναι όμορφο το ότι κρατήθηκε αυτό το μωρό. Ναι, Έτσι. πάρα πολύ. Ναι, είναι όμορφο το ότι έχετε ένα εγγόνι. Αλλά δεν μπορώ να διδάξω την υπευθυνότητα στου άντρε. Yeah. Αυτό θα έπρεπε να το διδάξει η μητέρα του. Και δυστυχώ οι μητέρε διδάσκουν τα αγόρια του να αποφεύγουν τι σοβαρέ κοπέλε, να διασκεδάζουν και μετά με παίρνουν όταν τριανταρίσουν, τριανταπενταρίσουν και έχουν γυρίσει με διάφορε ε, ελαφρέ το πνεύμα τι πανικόβλητε. Έτσι. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε πράγματα. Είσαι ευτυχισμένη, είσαι πολύ καλά που έχεις ένα εγγόνι, ναι. το παιδί σου θα προχωρήσει στη ζωή της και θα κάνει το ένα πέρα. εκπληκτικό γάμο αλλήμωνος ναι. σε αυτόν που δεν μπόρεσε να αγαπήσει ούτε τη μάνα του παιδιού του. Ναι. Χρόνια σου πολλά, σε φιλό ναι. και μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Ξέρει ο Θεός. Ναι. Τεψυχώρη. Ναι. Δεν υπάρχει όνομα Εψυχώρη. Υπάρχει Τεψυχώρη. Σ' ακούω. Ναι, γεια σου, Χριστίνα. Μου. Γεια σου. Το όνομά σου είναι Τερψιχώρη. Ναι, ναι, γεια σου Χριστίνα μου. Γεια σου, κοπέλα μου. σε καλά. Ναι. Από χρόνια, που... σας πολλά. χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί. Από πού μα παίρνει τηλέφωνο, ε, Από τη Λεμεσό. Από τη Λεμεσό και εσύ. Πέρασε καλέ γιορτέ. Ε, από τη Λεμεσό. Πέρασε καλέ γιορτέ. Ε, περάσανε εδώ ξανά. Ωραία. Και τι είναι αυτό που θέλει να δω, ε, ε, μου. Θέλω... Είναι 4 του δεκάτου το 53. Ναι. 4 του δεκάτου το 53. 1953, ναι. Ώρα. Και η ώρα 10. Το πρωί, το βράδυ. Το πρωί. Οκ. Okay. Ε, και θέλω να μάθω οικογενειακά. Το ε, πρωί. Ναι. Είναι λίγο αγχωμένο το οροσκόπιο. Δείχνει ότι έχετε περάσει αρκετά προβλήματα. Εσύ μου βγαίνει ένα καλόβολο άνθρωπο, αλλά αγχωμένο πολύ με το σπίτι, την καθαριότητα, τα παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα. Λέει. Ότι δεν είσαι διπλωματική, αυτό που πιστεύει, θα το πει και ακόμα και αν δεν σε συμφέρει. Και δείχνει ότι τα τελευταία τρία χρόνια στο σπίτι σα υπήρξαν προβλήματα, προστριβές. Και μου λέει ότι κάπου δεν επικοινωνεί με τον σύντροφό σου. Ο άντρα σου τι ζώδιο είναι. Εκεί είναι οδηγό. Οκ. Είναι 9 του Δεκάτου του 1953. Μάλιστα. Καταφέρατε. Δεν, θα... δεν μπορώ να δω δύο οροσκόπια ταυτόχρονα ένα κομπιούτερ έχω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικά και καθημερινά τα οποία σας κούρασαν και τους δύο. Και ότι εάν προσπαθήσετε να σταθείτε ο ένας τον άλλον και δεν τρομάζετε και καταλάβετε ότι η ζωή αλλάζει και ότι οι άνθρωποι κάνουν άλλα πλάνα από αυτά που κάναμε εμείς που είμαστε μια άλλη εποχή, θα δείτε σιγά σιγά τα πράγματα να εξελίσσονται καλύτερα. Αλλά θέλει προσπάθεια γιατί αποξενωθήκατε με τον άντρα σου. Τι εννοώ με αυτό. Ότι συζητάτε μόνο τα άγχη και τα δύσκολα και δεν υπάρχει χαρά μέσα στο σπίτι. Μου δείχνει μια βελτίωση οικονομική και για τους δύο, mm. η οποία θα είναι στο τρίμηνο μέσα, αλλά λέει ότι κάτι πρέπει να κάνετε για αυτό το φοβερό άγχος που έχετε και ειδικά εσύ, που μου το μεταφέρει και στον άντρα σου. Σ' ακούω, τερψυχώρη. Ναι, αλλά τα παιδιά. Έχουμε τέσσερα παιδιά. Έχουμε τέσσερα παιδιά, Χριστίνα μου. Το βλέπω εδώ. Ένα παιδί. Έχουμε τέσσερα δύο. παιδιά. Εντάξει, λίγο οικονομικά. Ναι, αλλά δεν δείχνει να κακή αυτή η χρονιά και ναι, τα και παιδιά σα. σας... με την υγεία μου και ο άντρα μου. Ε, το θέμα με την υγεία σας έχει να κάνει με τη διατροφή και το άγχος σας. Ναι. Δεν έχετε όμως κάτι κακό ή δραματικό. Δηλαδή, έχετε κάποια προβλήματα με τη μέση, με τα κόκκαλα, με τη διατροφή, ναι, ίσως ναι, ένα ναι, ζάχαρο. Ναι, κύριση Όλα κύριση σπίτι, αυτά ναι, είναι από έλεγχο, καλή μου. Μπορούμε να τα ελέγχουμε. Τα παιδιά έχουν πάρει το δρόμο τους, σιγά σιγά, εκτός από ένα. Και αυτή η χρονιά θα φέρει γενικά καλά πράγματα στο σπίτι σας. Τώρα, το ότι μεγαλώνουμε και πονάνε τα κόκαλα, τι να κάνουμε μέσα στο πρόγραμμα γι' αυτό. Ναι. Αυτό που σου λέει είναι ότι το σπίτι σου πάει σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Για το τελευταίο παιδί λέει. Δεν να... μπορώ να ξεχωρίσω για ποιο παιδί είναι. Έτσι, απλά μου λέει ότι κάποιο από αυτό έχει πολλές φοβίες και πολλά άγχη και oh. δεν προχωράει στη ζωή. Εσύ ξέρεις ποιο παιδί σου είναι αυτό. Okay. Έτσι. Παρόλα αυτά η φετινή χρονιά, ειδικά μετά το Μάρτιο, Τώρα θα φέρει... θα πάνε καλά. Πολύ καλύτερα. Και ερωτικά και οικονομικά. Χρόνια σου πολλά και ό,τι επιθυμείς σου εύχομαι. Άννα. Μαρία. Έλα, Χριστίνα μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς Τι κάνετε. Ξεκουράζομαι από τις διακοπές. <laughs> Αλλά ε... απόλαυσα τις γιορτές. Όλοι το... Ε, ε λίγο έτσι, ναι, λίγο στραβά. Μες ε, στη ζωή είναι και Θέλω τα... να ξέρω για μένα. 9 του 11 του 60. Πού είσαι ε, ε, γεν... απόγευμα, 4.30 ώρα γεννήθηκα. Ε, επαρχία Καρπασίας. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, θα μου τα επαναλάβεις τώρα, γιατί πάντα ξεκινάμε από το μέρος. Είσαι λοιπόν πότε? Μαρία. Ε, ναι, πέστε μου. Πότε γεννήθηκε, 9 του 11 του 60. Και η ώρα. 4 και 30 το απόγευμα. 16 και 30. Λοιπόν, σκορπιό με οροσκόπο στον τάβρο, το οποίο σημαίνει ότι εισπράττει την έβνοια του Δία, το οποίο σημαίνει ότι σε βοηθάει να ξαναβρει το χιούμορ σου και μια καλύτερη διάθεση. Ε, δεν υπάρχει πλέον ο χρόνος να πιέζει τα κοινωνικά και τα οικονομικά και από πλευρά σταύρου ανοίγει το σπίτι σου. Βέβαια, εσύ έχεις μια σελήνη στον καρκίνο που σε κάνει να είσαι λίγο της παλιάς σχολής. Δεν το λέω με κακή έννοια, το λέω με την έννοια ότι πιστεύεις ακόμα στα όμορφα πράγματα, τα οποία όμως οι άνθρωποι τα κάνουν άσχημα. Και βλέπω ότι στο σπίτι υπάρχει λόγος και τία που στεναχωριέσαι, ότι αλλιώ περίμενε κάποιου ανθρώπου να σταθούν δίπλα σου, αλλά δεν το είδε. Αυτά θα τα δεις να στρώνουν τον Απρίλιο τα πράγματα, αλλά γενικά για το σπίτι σου, οικονομικά, κοινωνικά και από πλευρά υγεία, τα πράγματα δίνουν μια καλή εξέλιξη. Ναι, Σα ακούω. Ε, πέρασα πάρα πολλά με την υγεία μου. Απλώ ε, θα ήθελα να ξέρω αν θα, θα μπω σε κάποια δουλειά τώρα. Ε, όταν λες τώρα μου δίνει ένα διάστημα δύο μηνών μπροστά σου για τα τακτοποίηση των επαγγελματικών, το οποίο δεν είναι ότι δεν θα τηρηθούν οι υπο, υποσχέσεις που σου δόθηκαν, είναι ότι mm. χρειάζεται κάποια γραφειοκρατία που σου καθυστερεί λίγο τα πράγματα. Αλλιώς έχεις ε, επαγγελματικό άνοιγμα και καλό μάλιστα. Μακάρι. Και το άλλο, κάποιο άνθρωπο, θα μπει καλό άνθρωπο στη ζωή μου. Τίποτα άλλο. Ε, αγάπη μου, θα μπει καλό άνθρωπο στη ζωή σου. Όμω θα μου κάνει τη χάρη να μην mm -hmm. το ψυχοπλακώσει με τι απίστευτε ιστορίε του τι πέρασε. Οι άντρε έρχονται για να περάσουν όμορφα. Και σιγά σιγά λέμε και κάποια πράγματα για να μαθαίνουν. Εσύ, ah. πα και. Α, ah, μπράβο, το πιασε. Το του τρομοκρατεί. Με φοβούνται. Ε, <laughs> όχι, δεν σε φοβούνται. Φοβούνται τις ευθύνε. Αντί mm -hmm. να κάνουμε παιδιά άντρες, κάναμε παιδιά κουνελιά. Mm -hmm. Τα ευνοχήσαμε μόνες μας εμείς οι μάνε. Η ευθύνη είναι η δικιά μας. Και ακόμα περισσότερο όταν επιτρέπουμε σε ένα κακό τρόπο σύζυγο η πατέρα να μειώνει και να εξαθλειώνει τα όνειρά τους. Άρα mm -hmm. οι άντρες θέλουν στήριξη, κουράγιο, ωραίο τρόπο. Και αυτά τα διαθέτει. Δείξτε... Και μη φοβάσαι. Έρχεται. Είμαι χωρισμένη. Ε, δεν έχω άντρα. Απλώς θα μπει κάποιος καλός άνθρωπος στη ζωή μου. Ναι Τι αγάπη, αγάπη μου γιατί αν ήταν να είσαι χωρισμένη και να έχεις άντρα να σε τζάπα θα χωρίζαμε. <laughs> Μην νομίζεις ότι όταν μιλάω για διαζύγιο δεν ξέρω πόσο κόπο και μόχθο έχει. Απλά προτιμώ αυτό που λένε καλύτερα μια ώρας ελεύθερη ζωή <laughs> παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι να κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, όχι έρχεται κάτι καλό, αλλά μου το τρομοκρατεί. Γιατί θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Όλοι οι άνθρωποι μέσα στα στήθια μα έχουμε μια φλόγα αγάπη και θέλουμε αυτή να ικανοποιηθεί. Αλλά δεν ικανοποιείται πάντα, καλή μου. Γιατί κάποιοι παίζουν με τα όνειρά μα, κάποιοι θέλουν να μαζέψουν σεξουαλικέ εμπειρίε και δεν μα το λένε τουλάχιστον να ξέρουμε γιατί πάμε, και έτσι πάμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένε. Και στο τέλο, όλο αυτό το πράγμα θεριεύει όσο περνάνε τα χρόνια. Γιατί mm. πανικοβαλόμαστε και κάποια στιγμή έρχεται το θαύμα και εμεί οι χαζέ δεν ανοίγουμε καν την πόρτα. Ετσι. Αυτό ναι. Ωραία. Μάθε λοιπόν τον τρόπο και θα είσαι ευτυχισμένη. Φιλιά και πάμε στο Μάριο. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Μάριε. 20... Από πού με παίρνει τηλέφωνο, Από τη Λέμεσο. Ωραία. Χρόνια σου πολλά. Πέρασε καλά Χριστούγεννα. Πολύ καλά. Αυτό είναι υπέροχο που τα ακούμε. Και. Τώρα τι θέλουμε να δούμε, Μαρία μου. Ε, αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη ζωή μου. Θα μου δώσει την ημερομηνία. 20 Φεβρουαρίου του 1991. Μα νομίζω με ξαναπήρε, Μαρία. Ναι. Και τη μαζώσουν για ένα ταξίδι, δεν το έκανε. Ναι, ναι. Και τελικά δεν πήγε όπω το φαντάστηκε. Όχι, oh, το Μάρτι. Α, τον Μάρτιν. Οκ. Okay. Η ώρα γέννησή σου. Τρεις και δέκα το απόγευμα. Δεκαπέντε και δέκα. Ε, Μάρια μου, δεν βλέπω ακόμα κάποια αλλαγή. Απλά αυτό που βλέπω είναι ότι μιλάς και έχεις περισσότερη επικοινωνία. Έχω περισσότερη καλή επικοινωνία, το οποίο σε ευχαριστεί. Απλά ε, με παραξενεύει λίγο η ερώτηση. Δηλαδή, η ζωή, το οροσκόπιο με βλέπεις σε κάποιους ανθρώπους που έχω να πω ωραία πράγματα και σε κάποιους που δεν έχω να πω. Όταν απλά περιμένουμε να συμβούν τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνουν, γιατί το κάθε πράγμα θα γίνει στην ώρα του. Χρειάζεται να χτυπήσουμε λίγο πόστες. Για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, πρέπει να σηκώσει τα τηλέφωνα, να ανανεώσει το φιλικό κοινωνικό περίγυρο, να αποφασίσει αν θα δουλέψει και τι θα κάνει. Δηλαδή θέλει λίγο δράση το πράγμα. Αυτά τα περιμύρα τα οποία ακούμε, ανήκουν σε λαού που είναι υποανάπτυχτοι. Έτσι, ναι. δηλαδή, αν πάρω ε, του μουσουλμάνου, έτσι που περιμένουν το κισμέτ να έρθει είναι αστοιχεί ότι αμόρφωτοι και έχουν οδηγήσει τον εαυτό τους στην εξαθλίωση της ιστορίας τους και στο να είναι σήμερα υπαριθμόν ένα δαχτυλοδειχτούμενοι πιθανή τρομοκράτες. Αν πάρω του Ινδούς, το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραμύθια ότι έρχεται η νεράιδα και κουνάει το, το, το ραβδάκι δεν ισχύουν. Εμεί είμαστε η νεράιδα που θα φέρει τα πράγματα. Μην περιμένει να αλλάξουν. Κάνε κάτι για να αλλάξουν. Βλέπετε κάποια σχέση, κάτι... Όχι, βλέπω ότι έχει κολλήσει το μυαλό σου κάπου, όπου μου σου δίνουν μία στις τόσες ένα δείγμα, αλλά ένα δείγμα. Mm. Ρέμισε, Μάρκο μου, ρέμισε. <laughs> Λοιπόν, ε, να σου το εξηγήσω. Αυτό το παιχνίδι το παίζουν πάρα πολύ. Και σε άντρες και σε γυναίκες. Όχι. Και δεν είμαι πρόθυμη να περιμένω πότε θα του έρθει αυτού του κάποιου επιφύτηση να αποφασίσει να δώσει συνέστημα. Ούτε γουστάρω στη ζωή μου να μου δίνουν ψίχουλα ενώ δικαιούμαι καρβέλη. Αν δεν το πιστεύω για μένα ότι αξίζω κάτι καλύτερο, δεν θα το πάρω ποτέ. Εάν δε αυτό το άτομο ενδιαφέρεται για σένα, άμα βγεις έξω και αρχίζεις και διασκεδάζεις και κυκλοφορείς, τότε θα τρέξει να προλάβει, εάν ενδιαφέρεται για σένα. Αλλιώς θα Ά. μείνεις να ζεις το τίποτα. Ξύπνα, Μαρία μου. Ξύπνα. Ναι. Φιλιά πολλά και κάνε κάτι. Βγες έξω και διασκέδασε. Όποιος σ αγαπάει θα σε ακολουθήσει. Αν δεν σε αγαπάει αξίζεις να το ξέρεις σήμερα γιατί ένας άλλος έρωτας έρχεται απόψε ή αύριο και είσαι γεννημένος γι' αυτόν. Φιλιά πολλά, καλές γιοστές. Γεια σου. Γεια σου. Χριστίνα. Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια Στον πολλά, βοη... Χριστίνα. Ε, για την εγκολούλα μου. Βεβαίως. 19 του 12 του το 89. 19, 12 ή 9. Ναι, 19. 19, 12 του... Χρο... Το 89. 1989. Τι ώρα Εφτά γεννήθηκε. Εφτά το δίλης. Εφτά το δίλης. Και πού γεννήθηκε. Στην Λάρνακα. Μπράβο. Οκ. Okay. Είναι πολύ αγχώδες το παιδί. Γιατί. Είναι εξαιρετικό. Έχει λογνώμη ένα παιδί. Ναι, κοίταξε. Είναι έξυπνη. Έχει πάρα πολλά προσόντα. Είναι εργατική και πάρα πολύ συνεπή. Σχεδόν τελειωμανή. Είναι ένα άνθρωπο που πιστεύει στη φιλία και τα στηρίζει. Αλλά στο οικογενειακό τη περιβάλλον υπάρχει ένα διάχυτο άγχο και στη μητέρα και στον πατέρα. Mm. Αρκετέ προστριβέ μεταξύ του. Η μικρή προσπαθεί να συγκεντρώσει, να τα μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα. Και συγγνώμη που θα σου το πω, η μικρή μεγαλώνει του γονεί αντί να μεγαλώσουν οι γονεί τη μικρή. Και αυτό την εμποδίζει από το να βρει χρόνο να χαρεί, να απολαύσει, από το να εκφράσει αυτή την γοητεία την οποία έχει. Και αυτό τη δημιουργεί πολλέ ανασφάλειε, οι οποίε έχουν αντίκτυπο στο ερωτικό τη. Εκείνο δεν είναι που σε προβληματίζει. Ε, είναι η γονή, χωρισμένη γονή της, Κριστίνα μου. Οκ, okay. δεν είναι καθόλου περίεργο. Δεν είναι κάτι που μα ξαφνιάζει. Η πλήστη είναι χωρισμένη, ακόμα και να ζω στο ίδιο σπίτι. Το θέμα καλά. είναι ότι εμεί οι γονεί είμαστε ανώριμοι και βάζουμε το παιδί μα στην τραγική θέση να διαλέξει. Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, καλή μου κυρία, φταίνε και οι δύο. Το παιδί δεν φταίει να πληρώσει. Καλά κάνει λοιπόν να πάψει να ασχολείται με του δικού τη και να αρχίσει να ασχολείται με τον τίσιμό τη, τι παρέε τη, να βγει έξω να κάνει μια δική της οικογένεια και να ευτυχήσει. Έχει μέλλον με αυτόν το παιδί που είναι, είναι πολύ καλό. Από ό,τι δείχνει, ε, η ίδια το θέλει, εκείνος το θέλει, αλλά υπάρχουν κάποια οικονομικά που τους δυσκολεύουν. Θα έλεγα ότι προχωράνε τα πράγματα, ναι. Αλλά Ματάς. θα ήθελα από την εγγονή σου να κρατήσει τη μάνα της και τον πατέρα της έξω από το γάμο της και τη σχέση της, για να μην τη διαλύσουν. Όταν παντρευόμαστε νέοι και δεν πετύχει αυτό το οποίο θέλουμε, καλή μου κυρία, ε, γινόμαστε τσουχτεροί στην κριτική και σκοτώνουμε την ψυχή των παιδιών μας. Έτσι. Δεν θέλω λοιπόν να δω άλλα θύματα. Μπορεί να κάναμε λάθος, και εγώ παντρεύτηκα και χώρισα. Αλλά δεν έμεινα εκεί. Είπα στα παιδιά μου ότι άφησα μια σχέση για να βρω μια καλύτερη. Και τη βρήκα. Και την έζησα. Έτσι. Αλλά δεν παρέβηκαν τα παιδιά μου σε μένα, ούτε εγώ στα παιδιά μου. Εδώ λοιπόν έχω την κόρη σου, την ύφη σου, που στόμα έχει γλώσσα δεν βάζει μέσα. Και έχει τσακίσει το κοριτσάκι. Τη μεγαλώνει τα άχη και τα προβλήματα. Καιρό να κουμπίσουμε λίγο την αλήθεια. Α κάνουμε και μια θετική σκέψη. Α ευχηθούμε να ευτυχήσουν τα παιδιά μα. Το κορίτσι σου είναι πάρα πολύ καλό καρδό και αν δεν το ζωρίσουν, η σχέση αυτή θα εξελιθεί. Να τη χαίρεσαι, να ξεχάσεις τις κακές στιγμές και να αισιοδοξείς για το αύριο. Ευχαριστώ ότι υποθείς, Χριστίνα μου. Και εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ. Προχωράμε. Πάμε να ανάψουμε φωτιές. Α, Στέλλα. Γεια σας. Καλό απόγευμα και χρόνια σου πολλά, Στέλλα. Ευχαριστώ επίσης ότι υποθείτε. Ε, θέλω να μάθω ε, κάτι για μένα, αλλά παραπάνω για την κόρη μου αν είναι. Ωραία, τότε θα βάλουμε την κόρη σου και θα δούμε και εσένα μαζί της. Έτσι. Ναι, η κόρη μου είναι 4 του 81 6.30 το πρωί. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολη η χρονιά. 4 Αυγουστού του 1981. Τι, 4 η ώρα το πρωί? 6.30 το πρωί. Α, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. 6.30 το πρωί. Λοιπόν, είναι λιοντάρι Μοροσκόπο Λέοντα... Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια τα λιοντάρια ζήσαν δυσκολίε και απώλειε. Αν υποτεθεί ότι υπήρχε κάτι στη ζωή τη, μάλλον δεν μου δείχνει. Καλά, γιατί... Λέω, αν υποτεθεί ότι υπήρχε κάποια σχέση στη ζωή τη, τα τελευταία χρόνια δεν χαμογέλασε αυτή η σχέση. Ναι. Η ίδια είναι καλόβολο άτομο, αλλά αφήνει να την καταπιέζουν πάρα πολύ και μερικέ φορέ κρύβει την αλήθεια, ωρεοποιεί τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει το περιθώριο να κάνει μια καινούργια αρχή και να προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι το παρελθόν σώζεται, δηλαδή ότι υπήρχε στο παρελθόν Φαίνεται να είναι σε ένα σοβαρό αδιέξοδο για το οποίο δεν μπορώ να ρίξω ευθύνε στην κόρη σου, εκτό από το ότι ήταν πολύ ανεκτική. Αυτή η χρονιά όμω υπόσχεται γενικά στα λιοντάρια και στη χρονιά τη κόρη σου να αρχίσουν τα πράγματα να στρώνουν. Να υπάρξει χαρά και ισορροπία. Άρη. Εάν η ερώτηση είναι αν μπορεί να τα ξαναβρει με το πρόσωπο που ήταν μαζί, δυστυχώς φοβάμαι ότι θα είναι ένα μικρό διάλειμμα και θα ξαναφτάσουμε στα ίδια. Εάν η απόφαση της είναι να προχωρήσει σε κάτι καινούριο, τότε ε, όλες ε, οι θετικές όψεις του αεροσκοπίου της, όλο το σύμπαν, συνηγορεί στο να συναντήσει κάτι αντάξιό και να φτάσει στην ευτυχία. Πολύ ωραία. Έτσι, μου λέει yeah. ότι ανησυχείς πάρα πολύ και δεν ξέρεις και τι στάση να κρατήσεις. Και έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβουλέψουμε τα σημερινά παιδιά. Έτσι, μου λέει όμως ότι το μέλλον της κόρης σου είναι πολύ καλύτερο από ότι, φο... από ότι κατά βάθο όλοι φοβόμαστε μη συμβεί τη στραβό. Κανεί μα δεν φοβάται για το κακό με την έννοια του να εύχεται το κακό. Αλλά όλοι φοβόμαστε εμεί Τα πράγματα στρώνουν. Ωραία. Οπότε καλέ γιορτέ και θα δει μεγάλε αλλαγέ στη ζωή. Τι ζώδιο είσαι εσύ. Θέλω να σα πω για το δικό μου. Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Θα σου Πε μου. Το, για μένα. Ναι. 4, 4 58. Δεν ξέρω όμω. Δεν χρειάζεται. Πέρασε ένα κικαιώνα κακών καταστάσεων. Τώρα μαζεύει. Δεν γιατί. Πέρασες ένα κικαιώνα πολύ κακών καταστάσεων. Ανησύχησε. Ναι. Αρρώστησε. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η χρονιά φέρνει χαρέ ξανά σε σένα. Ά, ωραία. Να σε καλά. Χριστάλα. Χρόνια πολλά, κυρία Χριστίνα. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όσου αγαπά. να μάθω για την κόρη. Βεβαίως. Πού γεννήθηκε... Λάρνακα. Ωραία. Γεννήθηκε... Yeah. Γεννήθηκε 4... 28 του Απριλίου το 1983. Λοιπόν, 28 Απριλίου του 1983. Yes. Και η ώρα... Ε, ήταν 7 παρα 4 το απόγευμα. Ωραία. Α, περίμενε. Λοιπόν, το παιδί πέρασε πολλές δυσκολίες. Ε, πάρα πολύ. Και ένα χωρισμό μεγάλο. Ναι. Αυτό έγινε γιατί είναι καλοπροαίρετη, ε, δεν είναι πονηρή. Ναι. Και έπεσε στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν μπορώ να πω ότι ήταν γεννημένος για σπίτι και οικογένεια, ακόμα τουλάχιστον, έτσι. Ναι. Οπότε στις πρώτες δυσκολίες έφαγε απογοήτευση Αυτή τη στιγμή τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα Έχω το περιθώριο όχι ακόμα μετά το Μάρτιο κάτι καινούριο να μπει στη ζωή της Και να της δώσει χαρά και ευτυχία Να της ανοίξει ξανά τα πράγματα Και να ζήσει όμορφα πράγματα Πρέπει όμως να ξεπεράσει τη μελαχολία και τις ανασφάλειες που της άφησε η παλιά κατάσταση Πώς είναι ψυχολογικά. Τώρα είναι πάρα πολύ ήταν. Αλλά ώρα ώρα κάνει τη μια νευρικότητα, μια ζήλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι πάρα πολύ απλό γλυκιά μου. Όταν βγαίνει έξω και βλέπεις άλλους αγκαλιασμένους, όταν καθημερινά βλέπουμε τα σύριαλ μεγάλους έρωτες, ε, δεν θα πεις... Τρώγομαι με τα ρούχα μου εμένα πότε θα είναι. Έτσι. Αυτό στιγμία συμβαίνει. Το πρόβλημά τη είναι ότι δεν ελέγχει αυτέ τι στιγμέ και μερικέ φορέ γίνεται πάρα πολύ κοφτή και ηρωνική στι σχέσει τη. Και επειδή ο καλό τρόπο βγάζει το φίδι από την τρύπα ναι. και όλε αυτέ οι γυναίκε που ζηλεύουμε και που κάνουν έτσι και τραβάνουν τον άντρα του από τη μύτη, έχουν νάζει, έχουν γλυκό τρόπο. Πε τη να το ψάξει λίγο, γιατί έχει μια μεγάλη ευκαιρία για μια τι πολύ ωραία σχέση. Μπανιά δυστυχώ δεν μ' ακούει. Τότε πάψε να τη μιλά και όταν σε ρωτάει, πε τη δεν ξέρω να σου πω. Τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Γιατί φταίμε και εμεί όταν ανέχομαι τα ξεσπάσματα που σε μένα θα ξεσπάσει το παιδί μου. Αλλά όταν ξαφνικά με αντιμετωπίζει, σαν να είμαι εχθρό, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν τα πράγματα κάτω. Σε κουράστηκα. Σε καταλαβαίνω. Όμω, ποιο είναι αυτό που δημιούργησε τόσε ανασφάλειε στο παιδί σου. Πώ ήταν ο δικό σου γάμο, καλή μου ο δικό μου ο γάμο είναι έναν άντρα που με αγαπά μέχρι τώρα και με λατρεύει. Ωραία. Αλλά η κόρη μου που την ημέρα που την εγέννησα, μικρή μέχρι σήμερα, τούτο είναι ο χαρακτήρα. Ποια πεθερά μοιάζει. Να την αλλάξω. Ποια πεθερά μοιάζει. <laughs> Κάποιου πρέπει να μοιάζει. Την έχει αλλάξει η ζωή. Και πίστεψέ με, θα αλλάξει σε πολλά πράγματα ακόμα. Γιατί θέλει να γίνει ευτυχισμένη. Και όταν θέλεις, βάζεις τον ποπό σου κάτω και διορθώνεσαι. Η απέτηση να ανέχονται οι άλλοι δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή πια. συνέχεια λέει, δεν να παντρευτώ, δεν να παντρευτώ. Καλά, εντάξει. Και εγώ λέω, δεν θέλω να γίνω πλούσια, αλλά γινώ μου μια χαρά θα μου ήταν. Το ότι ε, δεν θέλω να παντρευτώ... Παιδί τώρα κοντά της. Όχι. Ό,τι φλερτάρει έχει συγκρουστεί ήδη. Πιο ύστερα, από το Μάρτιο ανοίγουν τα ερωτικά τη. Και Η υγεία σχολείς. της κυρία Χριστίνα. Η υγεία της έχω πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλά ξεσπάσματα, κάτι λίγο με τις οθήκες της. Δεν έχω σοβαρό θέμα. Τι έχεις mm. πάθει με την υγεία. Τι έχετε πάθει όλοι με την υγεία. Δηλαδή έλεος. Ε, όλα πράγματα... που επέρασε, ναι. είχε κάτι προβλήματα με τους γιατρούς με τα αυτά. Ναι, είχε προβλήματα γιατί πέρασε σοκ. Αλλά πήγε και διάλεξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να διαλέξει. Το χειρότερο, κυρία Κριστίνα, βρήκε ένα χειρότερο. Βρήκε ένα άλλο πιο χειρότερο. Βρήκε άλλο πιο χειρότερο. Ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει αν η ίδια δεν βρει τον εαυτό τη. Και για να βρει τον εαυτό τη, δεν μπορούμε να την πάμε με το ζόρι στον ψυχολόγο ή στον ειδικό. Όχι, δεν είναι στον ψυχολόγο, σου. Ωραία. Είναι δική τη καλή μου η επιλογή. Απλά διαφορήστε. Όταν αδιαφορούμε, όταν, να σου πω κάτι, δεν είναι 20 χρονών, είναι Ο. 34. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν σταματήσεις να πλένεις, να μαγειρεύεις και να τις τα προσφέρεις όλα, θα αρχίσει να συνειδητοποιεί πλέον μερικά πράγματα ότι μεγάλωσε. Πριν ε, κάμια με όλα, αλλά τώρα όχι. Καλά κάνετε. Τώρα θα τσιρίζει βέβαια, αλλά στην πορεία θα καταλάβει ότι είναι για το καλό τη. Υπάρχει σχέση για την κόρη σου. Ελπίζω να πάει καλά. Μετά το Μάρτιο. Σε φιλό και να είστε καλά. Καλή χρονιά, κυρία Ευχαριστώ. Άννα. Γεια σα. Καλό απόγευμα, Άννα μου και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πέρασε καλέ γιορτέ. Ε, περάσαμε. Ναι. <laughs> Λοιπόν, άρα μου με παίρνει για σένα ή για κάποιον άλλον. Σε παίρνω για μένα. Πού γεννήθηκε, νιώσω... ε, Λεμεσό. Ωραία. Πε μου την ημερομηνία. 19 του 82. 10, 9, 19 1982. 19 του 1982. Και η ώρα. Δεν ξέρω ακριβώ, αλλά είναι πρωινό. Όταν λε πρωινό. Πόσο πρωινό. 9 10 πρωί. 10 το πρωί. Α. Θα βάλουμε νέα και μισή για να πλησιάσουμε οτιδήποτε μπορούμε. Να, ναι. Λοιπόν, αν μου, σίγουρα τα τελευταία τρία χρόνια δεν ήταν καθόλου καλά και εύκολα. Όχι μόνο για σένα, και δικά και τους παρθένους. Υπήρξε η πίεση, mm. γιατί ο χρόνος έλεγε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι παίζει στο σπίτι μας, ποια είναι τα ψυχολογικά μας. Mm. Ε, η απογοήτευση είναι γιατί θα ήθελες να οργανώσεις τη ζωή σου με έναν τρόπο που να την ελέγχεις εσύ. Αλλά η ζωή ναι. δεν ελέγχεται από κανέναν, αγάπη μου. Κάνει τα δικά της σενάρια. Οπότε, ναι. επειδή δεν είσαι πολύ καλή στο να εκφραστείς, δηλαδή δεν είσαι ο άνθρωπος που μιλάς, που γελάς, που όλα αυτά... Όχι, όχι. Είσαι όχι, κρατώ, πιο βαριά, όλα. ακριβώς. Έχεις διώξει από κοντά σου φίλους, παρέες... Και υπάρχει ένας προβληματισμός για το ερωτικό συναισθηματικό. Νιώθεις πολύ μόνη σου. Νιώθω ότι... Ο άντρα μου κάτι συμβαίνει μαζί με κάποια άλλη κοπέλα. Δεν θα μπορούσα να σου απαντήσω το ναι ή το όχι, γιατί μου έδωσε το δικό σου. Απλά μπορώ αυτό να το οποίο. Όχι, όχι, αγάπη ναι. μου, δεν γίνεται. Mm -hmm. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη να σου πω ότι έχει κάτι άλλο. Ναι, ναι, Εγώ ναι. αυτό που παίρνω την ευθύνη να σου πω είναι ότι σπίτι ναι. σα δεν υπάρχει χαρά. Ότι εσύ τα τελευταία χρόνια έχει παραμελήσει τον εαυτό σου. Έτσι. Και ναι, ότι το τυχα. ερωτικό και το σεξουαλικό μεταξύ σας δεν πήγε ποτέ ό,τι καλύτερο. Δεν γίνονται ναι. από σένα προσπάθειες. Και ένας άντρα δεν μπορεί να ακούει καθημερινά μη αυτό, μη το άλλο, α τώρα ή ύστερα. Θα ψάξει να βρει τη χαρά. Ναι. Όταν εμείς αφήνουμε κενό στις σχέσεις μας, πάντα υπάρχει δυστυχώς ο τρόπος να μπει ένας άλλος άνθρωπος. Τι κάνεις για να διορθωθεί ο γάμος σου. Ναι. Κρεμάς τα μούτρα σου, σέρνεσαι από την καρέκλα στον καναπέ ή στο στολίστηκες, πήγες, άλλαξες μαλλιά, έβαλες καινούρια ρούχα, του είπες έλα καλέ μου, του βάλες ένα ποτό να πιείτε, τι. Τίποτα. Α, <laughs> Τότε το τίποτα είναι και η απάντηση που παίρνει καλή μου. Εγώ ξέρω... Ναι, γυναγές... αλλά Επίσης, νιώθω ότι νιώθεις. κάτι συμβαίνει νιώθεις, δεν ξέρεις αν συμβαίνει. Νιώθεις. Άρα πρέπει να αλλάξω. Όχι, εγώ δεν θα, δεν θα σκεφτόμουν ε, εάν υπάρχει άλλη. Θα σκεφτόμουν τι είναι αυτό που έκανε τον άντρα μου να σκεφτεί μια άλλη. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη. 18. 18! Έχω τρία κορίτσια. Συγγνώμη, αγάπη μου, είσαι το 82. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο παντρεύτηκε, ε, 17 και περιμένεις χωρίς λίγο κούνημα, λίγο φλερτάκι, λίγο κομπλιμέντο να κρατήσει ένας γάμος και να μην μπει στην απορία ο άντρας σου γιατί 18 παντρεύτηκες, πόσο μεγαλύτερος ήταν εκείνος. Τρία χρόνια. Μγράφω. Άρα δεν έζησε τη ζωή του. Ναι, σωστά. Έτσι. Ναι, Άρα είναι ναι. λογικό η άλλη που του βγαίνει με τον τεκολτέ και το κούνημα να του φαντάζει θεά. Εσύ τι κάνεις. Αυτή γι' αυτό. Και πώς θα κρατήσει ο γάμος. Ο γάμος δεν είναι μόνο να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά. Ναι, ναι. Είναι να είμαστε και εκεί να τα μεγαλώσουμε. Είναι να παίρνει χαρά ο άντρας μας. Πόσο καιρό έχεις να τον πάρεις με αγκαλιά και να τον φιλήσεις. Αφθόρμητα. Εσύ Έχει, εδώ και καιρό. Πόσο καιρό έχεις να του πεις καλό στον άντρα μου, καλό στον κουβαλητή μου. Κάποια χρόνια. Μπράβο. Εάν υπάρχει άλλη, τι φαντάζεσαι ότι του λέει. Βγάλ' τα σκουπίδια έξω! Mm, όχι. Είναι άρρωστα τα παιδιά μας. Yeah. Γιατί θα πάει σε μια άλλη ένα άντρα. Για να mm. χαρεί. Mm. Για να mm. νιώσει επιθυμητός. Για να mm. Την, mm. την δει να φοράει τα καλά του. Για να την δει να του λέει τα καλύτερα. Τα καλύτερα τα λένε όλες στην αρχή, έτσι. Άρα ναι, λοιπόν, ναι. μην παραπονιέστε. Κάντε κάτι για τη δική σας ζωή. Εσείς ευτυχισμένοι έτσι. Όχι. Και τι έχεις κάνει λοιπόν για να υπάρχει χαρά. Θα ξεκινήσω από τα σήμερα. Από ίδιο. χτες. Στολεις σπίτι, βάλε σε τάξη τα παιδιά και πες τους μόλις μπει ο πατέρας να του δώσουν και ένα ζευγάρι παντόφλες. Βάλ' τον κάτω και πες να σου φτιάξω ένα καφεδάκι να πιούμε. Έχουμε πολύ καιρό να πιούμε ένα καφέ. Θα σε κοιτάξει περίεργα την πρώτη μέρα. Μπορεί να μην σου πει το ναι από την πρώτη μέρα. Αλλά okay. είναι στο χέρι σου, γλυκιά μου. Γιατί okay. σε αγάπησε, σε διάλεξε, έκανε τα παιδιά μαζί σου. Και αν υποτίθεται ότι φλερτάρει με κάποιαν άλλη, στην άλλη ψάχνει τις χαρές που είχατε στην αρχή. Δεν ψάχνει wow. άλλη γυναίκα. Άρα ψάχνουν ναι, τη χαρά ναι. που λείπει. Παιδιά, είμαστε ναι. υπεύθυνε για το αν χαλάνε η γάμη μα. Ναι, ναι. Νομίζω έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, και ήταν το καλύτερο τηλεφώνημα που είχα σήμερα. Ευχαριστώ. Κάτω να νιώσει ξανά θεό. Οι άντρε δεν είναι μαζί με μια γυναίκα γιατί είναι πολύ ωραία η άλλη γυναίκα, αλλά γιατί η άλλη γυναίκα τους κάνουν να νιώθουν πολύ ωραία για τον εαυτό του. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλέ γιορτέ! κάλες για και σε εσένα. Πάμε στα τιτλάκια. Θα σας πω ότι σήμερα η μέρα είναι από αυτές που... Εξαρτάται πώς θα τη δείτε. Αν τη δείτε μαύρη τη μέρα θα είναι μαύρη. Αν αποφασίσετε ότι ό,τι και να συμβεί, εσείς θα περάσετε καλά, αυτό θα συμβεί. Σήμερα λοιπόν για τα κρυάρια. Μη θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιβάλλετε τους όρους σας ή να δεχτείτε τους όρους των άλλων μπορεί να κάνετε μια ανακοχή και να πει το σκέφτομαι το πράγμα ακόμα. Κερδίζουμε χρόνο για να πάμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε. Ταύρος. Έχετε φτάσει σαν διέξοδο. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένετε, οπότε ο μόνος δρόμος που έχετε είναι η αλλαγή που τη φοβάστε. Θα τη δοκιμάσετε όμως. Δίδυμη. Νιώθετε κουρασμένοι, ωστόσο μπορείτε να αντιδράσετε και να βγάλετε το χιούμορ σας για να κάνετε τις καταστάσεις πιο όμορφες και πληθωρικές. Καρκίνος. Αναγνωρίστε τα υπέρ και τα κατά που υπάρχουν μέσα στη σχέση σας. Και κρατήστε το καλά. Μην δείτε τα άσχημα. Δεν είναι μέρες που αναλύουμε τα άσχημα. Λέων, θα εξοφλήσετε τα χρέη σε ανθρώπους που σας πρόσφεραν βοήθεια και συμπαράσταση. Θα είστε κι εσείς δίπλα τους, γιατί ταξίζουν και ταξίζετε κι εσείς να τους δώσετε τη συμπαράστασή σας. Παρθένο. Κάποιοι ίσω θελήσουν να αναθερμάνουν μια σχέση που έφτασε στο τέλο. Αν η σχέση κορίτσια και αγόρια παίρνει από αναθέρμανση, ε, ποτέ δεν φτάνει στο τέλο. Και η αγάπη είναι μέσα μα. Αν μπορούμε να αγαπάμε και για του άλλου, μπορούμε να του κάνουμε να αγαπήσουν ξανά εμά. Ζυγό. Θα ιεραρχήσετε τα πράγματα σύμφωνα με τα πιστεύω σα. Θέλει πολλή δουλειά να βάλετε προτεραιότητε, αλλά θα το πετύχετε. Σκορπιό, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε ουσιαστικέ αλλαγέ και καλά κάνετε. Η ζωή θέλει χαρά και δημιουργία. Τοξότη. Οι επόμενε μέρε θα δείξουν πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η γνώμη σα στι αποφάσει που θα πάρθουν. Εγώ καιρό. Αν είστε μόνοι, θα απολαύσετε την άστατη πλευρά του έρωτα με αμέτρητε κατακτήσει. Αν όμω είστε δεσμευμένο, απλά δώστε μία σπίθα από χαρά στο, στ στο τέρι σα. Ήδροχο, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι για την οικονομική σα ασφάλεια χρειάζεται ένα μέτρο στο πώ παίζετε ή χρησιμοποιείτε τα χρήματά σα. Ηχθεί. Η εξέλιξη των προσωπικών σα περνάει μέσα από τι συμπληγάδε των ανακατατάξεων. Το τέλο όμω είναι καλό, ευτυχισμένο και ερωτικό. Μην ξεχνάτε, αύριο και μεθαύριο έχουμε τι προβλέψει για τον καινούριο χρόνο. Τα θετικά και τα αρνητικά που πρέπει να κοιτάξετε και που κουνώντας το χέρι, σύν Αθηνά και εκείνη, τα πράγματα γίνονται. Εμείς φτιάχνουμε τα πράγματα και μην ζηλεύετε αυτούς που πέτυχαν καλύτερα από εσά. Αντιγράψτε τον τρόπο τους, δείξτε την ίδια σταθερότητα και καλές γιορτές και ευτυχισμένο ο καινούριο χρόνος. Έχει πολλά να μας δώσει αν είμαστε ανοιχτοί στο να τα πάρουμε. Καλό σας απόγευμα και να είστε πάντα και χαμογελαστοί. Γεια σας.